μελέτη για το ενδεχόμενο βιωσιμότητας αλλά και του κόστους των παρεμβάσεων του κολυμβητηρίου Κοζάνης ανέθεσε ο Δήμος σε μελετητική εταιρεία. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλη Σιμανδράκο, εξετάζεται το αν αξίζει τον κόπο το ήδη υπάρχον κολυμβητήριο να συντηρηθεί, ενώ ποτέ δεν παίρνουμε το μυαλό μας από μια σκέψη του να δημιουργήσουμε και ένα νέο στο μέλλον. Ναι, πριν από λίγες μέρες έγινε η ανάθεση της μελέτης για την εκπόνηση, μάλλον έγινε η ανάθεση της εκπόνησης μιας ειδικής μελέτης βιωσιμότητας του κολυμβητηρίου, για το κολυμβητήριο Κοζάνη, για το ΔΑΚ. Το κόστος, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου στις 19.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Στόχος της αυτής της μελέτης βιωσιμότητας είναι να δοθούν οι πρώτες πληροφορίες όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή αν αξίζει, με άλλα λόγια, η παρέμβαση που θα γίνει στο κολυμβητήριο, αν θα έχει οικονομικό όφελος, έτσι ώστε να μην χρειαστεί η κατεδάφιση. Τώρα από εκεί και πέρα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, θα παραδοθεί αυτή η μελέτη βιωσιμότητας και αν όλα δείχνουν ότι υπάρχει όφελος από το Δήμο για να προχωρήσει περαιτέρω στον εξυγχρονισμό του κολυμβητηρίου, στόχος μας είναι έως τέλος του 2020 να ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στόχος μελέτης είναι ο καθορισμός και η ποσοτικοποίηση του κόστους που μπορούν να προκύψουν από την επιλογή της λύσης να μην κατεδαφιστεί το κολυμβητήριο. Κοιτάξτε να δείτε, αν όλα βαίνουν καλά και από σύμφωνα από πληροφορίες που έχουμε, ότι λογικά είναι συμφέρουσα η λύση να μην κατεδαφιστεί το κολυμβητήριο, ένα budget κόστους 300-400 και λίγο παραπάνω χιλιάδων ευρώ είναι ένα κόστος το οποίο νομίζω ότι αξίζει να παρέμβουμε, διότι θα είναι προς χρήση και για αρκετά χρόνια. Βέβαια, μετά την ανάλυση του κόστους οφέλους, με άλλα λόγια, αυτό είναι το, θα έλεγα, η πιο σωστή έκφραση, θα ξεκινήσει η διαδικασία της μελέτης στατικότητας για να δούμε και ακριβώς πόσα χρήματα θα χρειαστούν για τις ενισχύσεις του φέροντα σκελετού. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και στην αλλαγή κάποιων πάνελ ή μια βελτίωση των αποδητηρίων, των πλακιδίων μέσα στην πισίνα. Γενικότερα θα χρειαστεί μια βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων. Θεωρώ ότι το κόστος δεν θα είναι απαγορευτικό. Βέβαια, όμως, εμείς θα ήθελα να σας πω, δεν στεκόμαστε εκεί. Η Κοζάνη πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κολυμβητήριο. Ότι το σκοπός είναι να βελτιωθεί η κατάσταση του υφιστάμενου κολυμβητήριου και να ξεκινήσουν οι ενέργειες για ένα καινούριο κολυμβητήριο. Ένα καινούριο κολυμβητήριο που θα μπορεί, είναι βέβαια πολύ μελλοντικός στόχος, ένα κολυμβητήριο που μπορεί να φιλοξενήσει και αγώνες διεθνούς επίπεδου. Βέβαια, είχαν γίνει κάποιες ενέργειες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμάς έχει επικεντρωθεί τώρα ο στόχος μας στο να βελτιώσουμε την κατάσταση που υπάρχει στο κολυμβητήριο και γρήγορα ο κόσμος να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Με άλλα λόγια, σήμερα, για παράδειγμα, το μεσημέρι υπάρχει μια συνάντηση με την Αναπτυξιακή Δυτική Μακεδονίας, όπου ουσιαστικά βλέπουμε το φάκελο έργου για ένα καινούριο κολυμβητήριο, και ο φάκελος έργου είναι, ας πούμε, μια προεκτίμηση του κόστους και το που μπορεί να οριστεί ένα κόστος για ένα καινούριο κολυμβητήριο. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε, στόχος είναι κάποια στιγμή να προχωρήσουν ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε, και όταν υπάρχει κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, κάπου να ενταχθεί.